Στα παιχνίδια δεν υπήρξαν εκπλήξεις και τα φαβορί επικράτησαν. Να δούμε όμως όλα τα αποτελέσματα. Είχαμε λοιπόν Ολυμπιακό ΣΑΕΚ 1-3, Αθηναϊκός Βέρεια 5-2, ΠΑΟΚ Ιωνικός 4-1, Πανετολικός Απόλλων 1-2, Όφι Άρης 1-0, Σκόντα Καλαμαριά 2-0, Τρίκαλα Ιάλισσος 2-0 και χθες Δόξα Βίρνα Παναθηναϊκός 0-2. Να θυμίσουμε ότι οι ρεβάνς γίνονται στις 17 Ιανουαρίου. Ένας τραγικός λοιπόν Ολυμπιακός έχασε απόψε από μια υπέροχη ΑΕΚ με 3-1 στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων στη φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδος. Οι Ερυθρόλευκοι που έπαιζαν με ένα παίκτη παραπάνω για 38 λεπτά και με δύο για περίπου 15, κατάφεραν να μειώσουν με ένα πέναλτι που εκτέλεσε ο Έλια Ίβιτς, κορυφαίος του αγώνα ο Ντανιέλ Μπατίστα που πέτυχε και δύο γκολ. Δείτε τώρα τα γκολ, τις κορυφαίες στιγμές του αγώνα και τι δήλωσαν οι πρωταγωνιστές από το παιχνίδι που παρακολουθήσατε από το Star Channel. 20 λεπτό στο στάδιο, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, στην Ελλάδα και την Κύπρο, απευθείας μετάδοση του Star, πάντα 0-0, η πάσα για τον Μπατίστα, το πλασέ, γκολ. Η ΑΕΚ λοιπόν ανοίγει το σκορ με τη συμπλήρωση του 21ου λεπτού. Επιμένουν οι παίκτες ΑΕΚ με τον Σαβεύσκη. Σέντρα του Σαβεύσκη, είναι αφύλακτος ο Κωστής. Δοκάρι και γκολ. 2-0 η ΑΕΚ. Μία θετικότατη εξέλιξη παίρνει το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Ο Γιουσκόβιακ θέλει να βρει τον Ίβιτς εδώ. Ο Ίβιτς πλασάρει και η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Να δούμε τη φάση. Βγαίνει ο Στρακώσια, χάνει την μπάλα και το 3-0. Το 3-0 από τον Ντανιέλ Μπατίστα. Ο Πολωνός είναι μόνος, το έχει μπροστά του τον Μανολά και κάνει χέρι ο Μανολάς. Βέβαια υπάρχει φάουλ και είναι κάρτα, η δεύτερη κίτρινη κάρτα που σημαίνει κόκκινη για τον Στέλιο Μανολά. Καλατζής ψάχνει τον Ίβιτς, ο Ίβιτς που πέφτει στο έδαφος και δίνει πέναλτι ο Δέλιος. Τελικά είναι ο Σαφάνης αυτός που κέρδισε το πέναλτι. 63ο λεπτό, η μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο στάδιο να μειώσει. Ίβιτς απέναντι στον Ατματζίδη και 3-1. Σαφάνης που έχει χώρο και προωθείται. Θέλει να βρει το Γιουσκόβιακ χέρι από τον Κωστένογλου, φάουλ και κάρτα είναι η δεύτερη και για αυτόν. Κόκκινη κάρτα λοιπόν και για τον Νίκο Κωστένογλου. Τώρα δείχνει ο Βέλιος και η ΑΕΚ που μένει με 9 παίκτες. Γεωργάτος που βγάζει τη σέντρα, ο Ίβιτς που κοντρολάρει, ο Γιουσκόβιακ κακό σουτ, ο Ίβιτς θαυμάσιο τακουνάκι, ο Γεωργάτος που γυρίζει, ο Γιουσκόβιακ κάνει κλασική ευκαιρία για το 3-2. Το ισχυρό δεξί σουτ του Μπατίστα, ο Στρακώσια με το δεξί χέρι πετάγεται και βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, κόρνερ για την ΑΕΚ. Δηλαδή θα πυροκρατήσουμε, δεν είναι να πυροκρατήσουμε. Θα παίξουμε το δεύτερο παιχνίδι. Υπάρχει το δεύτερο παιχνίδι, το ένα πρόβλημα και το δεύτερο. Δεν ήταν εύκολη. ΑΕΚ έπεσε πραγματικά το πρώτο μήχρονο πολύ καλά. Είχε ένα σκορ που του έδωσε ευκαιρία για δεύτερο μήχρονο να παίζει πιο εύκολα και πιο σωστά, αλλά γυρίσανε ανάποδα τα πράγματα και εμάς ήταν, όπως είδατε, πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να πω ότι και αν έχουμε σκορ 3-1, που είναι αρκετό καλό σκορ για το δεύτερο παιχνίδι, δεν πρέπει ούτε μία στιγμή να νομίζουμε και θα περιμένουμε το δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό σαν να είμαστε, να έχουμε περάσει. Η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά, παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός έχει μεν προβλήματα και φάνηκε κιόλας ότι μας φοβούνται από τα τελευταία προβλήματα που βγήκαν στη φορά. Απολαύστε τώρα τα γκολ που σημειώθηκαν στους υπόλοιπους αγώνες του κυπέλλου. Καραγεωργίου. Καραγεωργίου με τον Κιτσιούδη. Καραγεωργίου. Το σουτ το 1-0 για τη Σκόντα Ξάνθη στο 89 τελικά. Βρίζας προσπαθεί να βρει ελεύθερο. Νέτσας μέσα στην περιοχή. Νέτσας πολύ όμορφα το 2-0 από τον Τσέχο. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων η Σκόντα Ξάνθη κάνει 2 τα τέρματά της. Στο Αγρίνιο ο Πανετολικός άνοιξε το σκορ στο 31ο λεπτό με τον Γιοβάνοβιτς. Ο Απόλλωνας σοφάρισε στο 54ο με τον Κόλα. Ενώ λίγο μετά Κόλα, Νικολαίδης και Μπάρνια από κοντά δεν μπόρεσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Το νικητήριο γκολ της ελαφράς ταξιαρχίας πέτυχε ο Ντέμις Νικολαίδης ένα λεπτό πριν τη λήξη του αγώνα. Στην Κρήτη ο Όφι έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση απέναντι στον Άρη. Τον νίκησε 1-0 με γκολ του Πέρντρακ Μίτιτς. Τρίτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Εκτέλεσε και πάλι ο Καπετανόπουλος. Η μπάλα θα βγει. Ο Κουρκούρας κάνει την μπάλα. Το γκολ τελικά για τον ΠΑΟΚ από τον Δημήτρη Νόλη. Η μπάλα θα σωστήσει ο Ζαγοράκη. Το σουτ 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Τσιαντάκης επιμένει, κόψει την μπάλα για τον Ταρακλίτσα, το σουτ 2-1 για τον Ιωνικό. Σέντρα για το κεφάλι του Ζουμπούλη, το χέρι από τους αμυντικούς του. Η φάση συνεχίζεται, Κουρκούνας, γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Αναστασιάδη. Η αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ, η παλιά του για τον Ζουμπούλη, η παλιά του Τουρσουνίδη για τον Ζουμπούλη. Ο Ζουμπούλης που μπήκε, πέρασε, πλασέ, 4-1 για τον ΠΑΟΚ στο 65ο λεπτό. Είναι το 1-0 από τον Κακανούλια. Ο Βελής μπαίνει μες στην περιοχή. Κάνει και το σουτ και είναι αυτή η ισοφάριση. Είναι η ισοφάριση από τον Σπίνουλα. Το 2-1 από τον Τάσο Μητρόπουλο. Αλβέρτης, πολύ ωραία. Το πλασέ και ο Σαμλίδης στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Κόλτσος καλό το σουτ και είναι πολύ ωραίο γκολ από τον Κόλτσο.
Ο Βελής μόνος του γίνεται το 4-2. Τασιόπουλος εκτελεί το πέναλτι και απεκρούει πολύ ωραία ο Ταραμουλής, αλλά με δεύτερη προσπάθεια ο Τασιόπουλος θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Αθλόραμα τέλος και για σήμερα. Εσείς μην αλλάξετε κανάλι. Πάσα στο Βασίλη Σκουντή για τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα Ηρακλή Ούλκερ από το Ιβανόφιο και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από εμάς. Καλό σας βράδυ. Καλές φάσεις, κέρδισε τον Ολυμπιακό, παρότι στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκε με 9 παίκτες με 3-1. Ας παρακολουθήσουμε τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ αυτού του μεγάλου ντέρμπι. Σαβεύσκι για τον Μπατίστα μέσα στην περιοχή. Ο Μπατίστα θα πλασάρει το 300 και στο 20 λεπτό θα κάνει το 0-1 εδώ στην Καλογρέζα. Μια εκπληκτική προσπάθεια από τον Τόνι Σαβεύσκι που θα δει τον Μπατίστα που έκανε την κίνηση μέσα στην περιοχή, θα του πετάξει και την μπάλα αυτός άψογο το πλασέ το 0-1 στο 20 λεπτό. Πάντα μπροστά η ΑΕΚ με τον Τόνι Σαβεύσκι. Η σέντρα, ο Κωστής στο δεύτερο δοκάρι θα κάνει την κεφαλιά. Η μπάλα δοκάρι και μέσα στο 300 έμεινε άναυδος. Εδώ ο Χρήστος Κωστής, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος της ΑΕΚ στο 24 λεπτό. Βλέπουμε και πάλι την πολύ ωραία σέντρα του Τόνι Σαβεύσκι. Ο Κωστής ξεχασμένος θα πιάσει την κεφαλιά, η μπάλα δοκάρι και μέσα. Το 0-2 εδώ στην Καλογρέζα. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός να αντιδράσει μέσα στην περιοχή. Ο Ίβιτς χάνει μεγάλη ευκαιρία να μειώσει το σκορ σε 1-2. Ασταθής απόκριση του 300, έρχεται ο Μπατίστα από πίσω και στο 47 θα κάνει το 0-3. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον Μπατίστα που υποφελήθηκε του λάθους του 300 και έκανε το 0-3 στο 47. Εδώ ο Ντανιέλ Μπατίστα, πρόσωπο της ημέρας για την ΑΕΚ, με τα δύο γκολ που πέτυχε. Προσπαθεί εκεί ο Γιουσκόβιακ, πέφτει ο Μανολάς, χέρι, δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον αρχηγό της ΑΕΚ και θα δει την κόκκινη. Βλέπουμε σε επανάληψη φάση, πέφτοντας αγγίζει την μπάλα με το χέρι. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, πέφτει και ο Σαμπάνης από τον Καραγιάννη το μαρκάρισμα και ο διαιτητής δίνει το πέναλτι στο 64 λεπτό. Βλέπουμε σε επανάληψη φάση, η σέντρα μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να κοντρολάρει ο Σαμπάνης, ο Καραγιάννης το μαρκάρι, τον ρίχνει κάτω και ο διαιτητής, ο κ. Βέλιος, δίνει το πέναλτι. Ηλίας Ατματζίδης απέναντι στον Ηλία Ίβιτς και είναι το 1-3 στο 65 λεπτό. Προσπαθεί να αντιδράσει και πάλι ο Ολυμπιακός, γίνεται η παλιά μέσα στην περιοχή. Ο Κωστένογλου θα κάνει το χέρι και θα δει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που σημαίνει αποβολή. Η ΑΕΚ μένει πλέον με 9 παίκτες. Εδώ ο κύριος Βέλιος που μόλις έδωσε την δεύτερη κίτρινη κάρτα στην ΑΕΚ. Ηλία Ίβιτς μέσα στην περιοχή, βρίσκει τον Γιουσκόβιακ, αυτός ένα απελπιστικό.